Εργαζόμενοι γονείς των μαθητών μας. Απευθυνόμαστε ξανά σε εσάς σε μια περίοδο που η επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και την νεολαία βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Σε μια περίοδο που δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι μας για την επιδίωξη διάλυσης του δημόσιου σχολείου. Σχολεία χωρίς χρήματα που αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, με συμπτύξεις τμήματων και κλείσιμο σχολικών μονάδων. Με χιλιάδες μαθητές να ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Η επίθεση, φίλες και φίλοι, στο δημόσιο σχολείο δεν θα μπορούσε παρά να πηγαίνει χέρι με χέρι με την επίθεση ενάντια στους μόνους που το στηρίζουν, τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα ακούτε να λέγονται πολλά εναντίον των εκπαιδευτικών. Επιτέλους θα τους βάλουμε στη θέση τους. Με την αξιολόγηση το σχολείο θα βελτιωθεί. Τα παιδιά σας τέλος θα έχουν ικανούς και άξιους δασκάλους. Ακούστε όμως, φίλες και φίλοι, και τη δική μας φωνή. Γιατί το ξέρετε κι εσείς καλά ότι όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ της δεν είναι η αλήθεια. Σκεφτείτε τι λένε για τις αιτίες της κρίσης. Για την κρίση λένε φταίνει οι εργαζόμενοι που μαζί τα φάγαμε, που είχαν μεγάλους μισθούς και δικαιώματα, που δεν πλήρωναν τους φόρους. Γι' αυτό βέβαια πρέπει να μειωθούν ως εξευτελισμού οι μισθοί, να πληρώνουμε ατέλειωτα χαράτσια και φόρους, να έχει ο εργοδότης το δικαίωμα να μας απασχολεί και να μας πληρώνει αν, όπως και όποτε θελήσει. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θέλουν να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν είναι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για τα άδεια ταμεία των σχολείων, τις παγωμένες αίθουσες, τα κενά και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, για τις στιβαγμένες αίθουσες με 30 μαθητές, που σίγουρα θα είναι ο κανόνας από την επόμενη σχολική χρονιά. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο θέλουν τέλος να μετατρέψουν το σχολείο σε χώρο όπου θα κυριαρχεί ο φόβος, ο ανταγωνισμός και η υποταγή. Θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο που οι από πάνω θα πιέζουν όλο και περισσότερο τους από κάτω. Και φυσικά αυτοί που θα συμφλήβονται περισσότερο θα είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας. Τέλος, σας κρύβουν αυτό που είναι ο πραγματικός στόχος της αξιολόγησης. Να χωρίσουν τα σχολεία σε καλά και κακά, σε σχολεία αποτελεσματικά και μη. Θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο με στελέχη μάνατζερ, με γονείς πελάτες, με μαθητές προϊόντα. Η εμπειρία από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία και η Αμερική, όπου υπάρχει σκληρή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και σχολείων, δείχνει τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι. Κλείσιμο σχολείων, υποχρηματοδότηση, απόλυση εκπαιδευτικών που δεν θεωρούνται ικανοί. Γιατί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα συνοδευτεί βέβαια με μια αυστηρότερη αξιολόγηση των μαθητών. Επίσης, υπεύθυνοι φίλες και φίλοι για τα προβλήματα του σχολείου από εδώ και στο εξής θα είστε και εσείς οι γονείς. Είστε και εσείς υπόλογοι που δεν βρίσκετε χορηγούς για το πετρέλαιο. Όταν θα πρέπει να πληρώνετε τα βιβλία που επιστρέφουν τα παιδιά σας πουτζουρωμένα. Όταν αρνείστε να πληρώνετε τα χαράτσια. Θα έχετε κομμάτι μεγάλο της ευθύνης. Ένα τέτοιο σχολείο δεν το θέλουμε, δεν μας αξίζει. Είναι στο στόχαστρό τους. Αυτοί θέλουν να πλήξουν και όχι να βελτιώσουν και με την αξιολόγηση. Με την υποβάθμιση των όποιων παροχών δημόσιας παιδείας έχουν απομείνει, με την ολομέτωπη επίθεση στον χώρο της εκπαίδευσης και με την αξιολόγηση, σαν αποτέλεσμα θα έχουμε τη διεύρυνση των μορφωτικών ανισοτήτων ανάμεσα στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας και σε αυτά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η παιδεία θα γίνεται ολοένα και πιο ταξική, και ως προς το κόστος και ως προς το μορφωτικό της περιοχών. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε κάτι που γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο,
Η αστική εξουσία διαμορφώνει ένα αυταρχικό θεσμικό πλαίσιο για να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να υλοποιούν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Εκείνο που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο είναι να διαμορφώσουν τους όρους για το σχολείο της αγοράς και των επιχειρήσεων. Το νέο σχολείο τους δεν είναι ένα καλύτερο σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα σχολείο που θα διαμορφώνει μη μαθείς, ακίνδυνους, αναλώσιμους εργαζόμενους. Είναι ένα σχολείο που θα εξυπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι επιφυλάσσουν στους διευθυντές των σχολείων και γενικότερα στα στελέχη της εκπαίδευσης έναν κομβικό ρόλο στον παραπάνω προσανατολισμό. Γι' αυτό και από πολύ νωρίς το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών έθεσε το ζήτημα της διαγραφής από το Συνδικάτο εκείνων των στελεχών που θα δεχθούν καθιονδήποτε τρόπο να παίξουν το παιχνίδι τους. Γιατί έρχεται η στιγμή που ο καθένας μας πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Αποκαλυπτικό των στόχων του νέου σχολείου και της αξιολόγησης είναι και το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με τίτλο «Εκπαίδευση και επιχειρήσεις» υπάρχει από το 2010 ήδη το θέμα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών με το εξής πνεύμα. Για να είναι ικανή να προωθήσει το πνεύμα των επιχειρήσεων, η σχολική ηγεσία πρέπει να παρέχει ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου το να παίρνεις ρίσκο είναι καλοδεχούμενο και όπου η διδασκαλία και η μάθηση γίνεται με συνεργατικό τρόπο. Απαιτεί εκπαιδευτικούς καταρτισμένους σε ομαδική εργασία και συνεργασία, δημιουργική συμπεριφορά και την ικανότητα να παρατάς κουρασμένες φόρμουλες προκειμένου να δουλέψεις με τις επιχειρήσεις για να φτιάξεις νέες μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές. Η σκοπιμότητα είναι ολοφάνε. Γιατί όμως τώρα στην Ελλάδα, τώρα στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, οι αλλαγές στην παιδεία γίνονται με πιο έντονο το αυταρχικό στοιχείο, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ταχύτητα και συνδέονται αντικειμενικά και με εργασιακά και οικονομικά θέματα, με τον μισθό, ακόμα και με την απόλυση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το χαρακτήρα του επίμαχου προεδρικού διατάγματος. Ο κατακαιρματισμένος τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται η αξιολόγηση δείχνει και το πώς κατανοεί η αστική τάξη σήμερα το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τυποποιούν τη δουλειά του, λες και είναι ένα άθροισμα τεχνικών και όχι μια ουσιαστική, μορφωτική και διαπαιδαγωγική διαδικασία. Απόλυτα εναρμονισμένες με αυτές τις εξελίξεις είναι και οι κατευθύνσεις της σύγχρονης αστικής παιδαγωγικής που αξιοποιεί ό,τι πιο αντιδραστικό έχει δώσει η αστική σκέψη και πρακτική. Ο κοινωνικός δαρβινισμός, η εφαρμογή των τεστ νοημοσύνης ως μέσο αιτιολόγησης των διαφορετικών επαγγελματικών ταξικών διαδρομών και άλλα πολλά. Τραγελαφικό παράδειγμα. Στη Νέα Υόρκη, όπου εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται αυτού του είδους η αξιολόγηση, πάνω από 50 δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων κατηγορήθηκαν ότι παρότριναν τους μαθητές να αντιγράψουν για να βαθμολογηθούν καλά και τα σχολεία τους. Η αντίθεση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών σε όλα αυτά τα μέτρα και στην αξιολόγηση συνοδεύεται από την πάλι για ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, με την πάλι για ριζικές αλλαγές σε επίπεδο οικονομίας και πολιτικής, που θα δημιουργούν τους όρους για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών λαϊκών αναγκών και θα καθιστούν τον εκπαιδευτικό πραγματικό δάσκαλο των παιδιών του λαού. Η αντίθεση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος στην αξιολόγηση ως κρίσιμο κρίκο στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής δεν μπορεί να αποκοπεί από τη συζήτηση για τις συνέπειες της κρίσης, από τα υποσυντισμένα παιδιά, τις μειώσεις μισθών, τα ανύπαρκτα βιβλία, τις ελλείψεις σε πετρέλαιο και τόσα άλλα. Στις σημερινές συνθήκες, φιλολαϊκά μπορεί να κριθεί
μόνο ο εκπαιδευτικός που λειτουργεί κόντρα στον εργοδότη του και που ξεμπλοκάρει τη βασική του λειτουργία, την εκπαιδευτική, από τις απαιτήσεις του με όρους θετικής, έμπρακτης απειταρχίας μέσα στην τάξη, στο περιεχόμενο του μαθήματος, στο αντιδραστικό περιεχόμενο των βιβλίων, που γίνεται θετικό παράδειγμα για παιδιά και γονείς, που στέκεται δίπλα στους αγώνες και τα προβλήματά τους και όχι απέναντί τους ή κλεισμένος στον κόσμο του. Βλέποντας την εργασία του εκπαιδευτικού από τη σκοπιά αυτή, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τη σημασία της, τη σύνδεση της προσπάθειάς του μέσα στην τάξη με την κοινωνική και πολιτική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Γλινό, τον μεγάλο παιδαγωγό, στην εκπαίδευση, οι δαπάνες το διάστημα 2009-2013 μειώθηκαν κατά 33% και θα φτάσουν 47% στο 16. Τα σχολεία δεν έχουν πια χρήματα ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Οι γονείς καλούνται όλο και περισσότερο να βάζουν το χέρι στην τσέπη και από το υστέρημά τους, όταν κι αν υπάρχει, να συμβάλλουν στις ανάγκες σχολείων. Έχουμε συμβολεύσεις, καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, κατάργηση ιδιωτικών, κατάργηση προγραμμάτων στήριξης των μαθητών κλπ. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 15,2% τη διετία 10-12 και παράλληλα απολύονται αναπληρωτές με μείωση στα δάση του 87% από το 2010. Φέτος είναι η πρώτη φορά που θα τελειώσει η σχολική χρονιά με σοβαρότατα κενά. 32.000 ώρες εβδομάδα χωρίς εκπαιδευτικούς είναι μόνο σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί εξαθλιώνονται με μισθούς των 600 ευρώ, ενώ οι μειώσεις των μισθών μας έφτασαν ακόμη και ως 45%. Αυστηροποιήθηκε το πειθαρχικό δίκαιο, με αποτέλεσμα να παραπέμπεται ο εκπαιδευτικός για το παραμικρό στα πειθαρχικά συμβούλια και με την παραγωγή του αυτή, πριν ακόμα κριθεί η υπόθεση να τίθεται αυτόματα σε αγεία. Οι σχεδιαζόμενοι αύξηση του αρχικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις και μεταθέσεις, η αύξηση του αριθμού των μαθητών στην τάξη και οι νέες φορές τμήματων και σχολείων θα επιφέρουν, εκτός από το αυξημένο εργασιακό φόρτο, ανακατανομή των εργατικών θέσεων σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και μετακινούνται ακόμη και σε 6 σχολεία και από το ένα χωριό στο άλλο, διανύοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα. Όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο σε εργασιακές σχέσεις και στην οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών, αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την κατάσταση, στην εκπαίδευση, το νομοσχέδιο για την αρχή διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση, το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση, ο νόμος 424, 3248, το πειθαρχικό δίκαιο, η έκθεση του ΟΣΑ για την εκπαίδευση, την οποία παρεμπιπτόντως πληρώσαμε κανονικά από το Υπουργείο Παιδείας, συνιστούν ένα πλαίσιο με το οποίο συνδέεται απόλυτα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την ιστολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, αλλά και με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προωθώντας αυτή την πολιτική, έχουν κηρύξει τον πόλεμο στους εκπαιδευτικούς. Μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδιάζεται και η προωθούμενη αξιολόγηση αυτοαξιολόγηση των σχολείων, που θα οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και την υποβάθμισή τους και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο σχολείο του ανταγωνισμού, της ποινής κατάρτισης, της αποσπασματικής και επιφανειακής γνώσης και των δεξιοτήτων που θέλουν να δημιουργήσουν. Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέεται με την εσωτερική αξιολόγησή τους και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Εάν υιοθετηθεί η πιο ακραία μορφή ισοπεδωτικού χαρακτήρα αξιολόγηση τη σχολική μονάδα, η οποία θα συνδέεται με τι εξεταστικέ επιδόσει των μαθητών, θα οδηγηθούμε στο διαχωρισμό των σχολείων σε κατηγορίε. Θα αυξηθεί ο μεταξύ του ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντα εκπαιδευτικέ και κοινωνικέ σχέσει, διαφοροποιώντα του τρόπου χρηματοδότηση, βάζοντα του χωρικού στο παράθυρο και του γονεί να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία των σχολείων, οδηγώντας πολλά σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο. Η βασική στόχευση της προωθούμενης αξιολόγησης είναι η απόκρυψη και η συσκότηση των ευθυνών της πολιτείας για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης και η μεταφορά των ευθυνών για τα προβλήματα, τα κενά και τις τρευλώσεις του σχολείου στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, με τη σύσταση από το προωθούμενο νομοσχέδιο της Αρχής για τη διασφάλιση ποιότητας εκπαίδευσης, ουσιαστικά ολοκληρώνει τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού και αυταρχικού μοντέλου εξωτερικής αξιολόγησης, όπου οι επιδόσεις των μαθητών θα συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και για την παραμονή τους στο σχολείο.
Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζεται με το νομοσχέδιο για το λύκειο η σταθεροποίηση των επιδόσεων των μαθητών μέσω καθιέρωση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων και στι τρει τάξει του λυκείου και η σύνδεση αυτών των αποτελεσμάτων και αξιολογήσεων με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών.